Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ακούγομαι. Θα συμφωνήσω με όλα όσα είπε η κυρία Μισβίκη. Ειδικά αυτό το δύο-τρία πράγματα. Το ένα είναι ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία με την αλλαγή που έχει γίνει στα Σκόπια να βρεθεί μια λύση και μια λεπτομέρεια. Οι δύο ηγέτες είναι ίδιες ακριβώς ηλικίες με διαφορά μήνες. Αν του είδατε και στον Ταβός και οι δύο δεν φορούσαν γραβάτα. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να ελπίζω ότι εκεί μπορεί να υπάρχει ένα ραπόρ, μια χημεία μεταξύ του. Ενδεχομένως αυτά βοηθάνε σε δύσκολες στιγμές. Και η σημερινή κυβέρνηση και το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τα βαρύδια των δύο προηγούμενων κυβερνήσεων και των προηγούμενων κυβερνήσεων των δύο κομμάτων, για τα οποία είναι υπεύθυνα γιατί ό,τι έχει γίνει, με κάποια εξαίρεση την ύστερη περίοδο του Σιμίτη που προσπάθησε να το επιλύσει και ειλικρινά προσπάθησε, αυτό το ξέρω και από μέσα, ας πούμε, από το Υπουργείο Εξωτερικών. Και βέβαια το άλλο χαρακτηριστικό, πολύ σωστά το είπε η κυρία Βεσβήκη, είναι ο σεβασμός του άλλου. Βεβαίως πρέπει να είναι ο αμοιβαίος σεβασμός του άλλου και η επιδίωξη μιας λύσης με την οποία, για να χρησιμοποιήσω την αγγλική έκφραση, they can live with it, μπορούν να ζήσουν και οι δύο πλευρές και να μην κάνουν τόσο μεγάλες υποχωρήσεις ώστε να τις θεωρήσουν εξευτελιστικές, είτε ο μεν είτε ο δε. Λοιπόν, τώρα, εγώ θα στηριχτώ θα πάρω σαν γνώμονα το τίτλο που μου ήταν, πολύ μου άρεσε, δεν το πρότεινα εγώ, που είναι η μύθη και η επίλυση, έτσι. Οπότε, θα μου επιτρέψει να σταθώ σε 5-6 μύθους, να τους διατυπώσω, να τους ανασκευάσω και να βγάζω ένα συμπέρασμα για το κάθε μύθο και μετά να πάμε στον οδικό χάρτη της επίλυσης. Τώρα, το μακεδονικό δεν είναι μια κλασική σύγκρουση όπως τα παλιότερα που αφορούσε ποιος θα πάρει την μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας, συνοριακή διαφορά κτλ. Αλλά αυτά τα 25 χρόνια είναι μια σύγκρουση εθνικών ταυτοτήτων και εθνικής ιστορίας τριών εθνών, τριών κρατών και των τριών εθνών. Παλιότερα δε ήταν και θέμα εθνικής αφήγησης και ταυτότητας και για το Βελιγράδι και για τους Σέρβους. Δηλαδή αυτό είναι το κύριο στοιχείο και όχι τα περί αλυτρωτισμού, τα οποία με πάρα πολλές δηλώσεις και άλλες τα έχει αποποιηθεί η άλλη πλευρά, άλλο αν παλιότερα όντως είχε αλυτρωτισμό και υπάρχουν διάφορα κείμενα στη δεκαετία του 50 και τα 60 κατά καιρούς, τα οποία βέβαια οφειλόντουσαν και στον γεγονός ότι με τον ελληνικό εμφύλιο, το οποίο ο μισός στρατός ήταν Σλαβομακεδόνες προς το τέλος ειδικά, είχαν εκδιωχθεί και τους είχε δημευθεί η περιουσία. Λοιπόν, οπότε έχουν εκεί μια βάση στο να διαμαρτύρονται, αλλά όχι βέβαια και ήδη έχουν δηλώσει ενδιαφερόμαστε για τους ομοεθνείς μας στην Ελλάδα, αλλά με καμία περίπτωση δεν λέμε για αλλαγή συνόρων. Τώρα, η μύθη. Ας τον πάρουμε ένα νέο. Το γνωστό αυτό που εμφανίζεται και σε αυτά τα απίθανα συναντητήρια είναι η Μακεδονία είναι ελληνική και είναι μόνο ελληνική. Δεν είναι. Κοιτάξτε γιατί. Γεωγραφικά η Μακεδονία, εκτός από το αρχαίο βασίλειο το που υπήρχε, όταν αρχίζουν να μιλάνε οι γεωγράφοι για κάποια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, πρωτοαναφέρεται κατά βάση από τον Κλάβδιο Πτολεμαίο, σας πάω τώρα πολλά χρόνια πίσω. Αυτός το περιλαμβάνει τη σημερινή περίπου ελληνική Μακεδονία και σε αυτήν προσθέτει τη Θεσσαλία. Έρχονται οι Ρωμαίοι, το μεγαλών, το μικρέν, του αλλάζουν το σχήμα. Έρχονται οι Βυζαντινοί και ονομάζουν Μακεδονία μόνο το κομμάτι της Θράκης που είναι δίπλα στην Κωνσταντινούπολη. Από εκεί ήταν και αυτή η Μακεδονική δυνάστη. Για να μιλήσουμε για Μακεδονία όπως την καταλαβαίνουν οι άνθρωποι σήμερα, οι μη Έλληνες εθνικιστές και οι μη Σλαβομακεδόνες εθνικιστές, δηλαδή τη γεωγραφική Μακεδονία, αυτό εμφανίζεται στο ύστερο μέρος, στις τελευταίες 3 με 4 δεκαετίες του 19ου αιώνα και μέχρι τον διαμοιρασμό που έγινε με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου στο τέλος του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. Τώρα, εκεί όμως το ενδιαφέρον είναι ότι οι ίδιοι Οθωμανοί δεν το βλέπαν αυτό σαν ενιαίο χώρο. Το ευρωπαϊκό κομμάτι που κατήχαν το λέγανε Ρούμελι, το λέγανε η χώρα των Ρωμαίων. Από τους Βυζαντινούς το πέρα. Οπότε ήταν τρεις επαρχίες μεγάλες.
της Θεσσαλονίκης, όχι, δεν Σαντζάκι, το Σαντζάκι είναι πιο μικρό, είναι Βιλαέτιο. Όπως στη Σμύρνη ήταν το Βιλαέτιο της Σμύρνης και το Σαντζάκι της Σμύρνης. Είναι, το ένα είναι υποκατηγορία, έτσι. Ότι είναι νομός και δήμος, ας πούμε, η επαρχία. Λοιπόν, εδώ είχαν τρία, αυτοί είχαν της Θεσσαλονίκης, που φυσικά ήταν η Θεσσαλονίκη το πιο μεγάλο, το πιο νότιο, ήταν το άλλο που ήταν του μοναστηριού και το άλλο των Σκοπίων. Έτσι το βλέπανε, έτσι το είχαν οργανώσει με το ξεχωριστό πασάγι. Οπότε νομίζω βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα σε σχέση με το μύθο 1, ότι η ελληνική είναι, εισαγωγικά, μόνο η ελληνική Μακεδονία. Και αυτό ισχύει από το 1913 και όχι πριν, και οι Μακεδονίες έχει καθιερωθεί ότι είναι τρεις. Μάλιστα, το ελληνικό κομμάτι, το κομμάτι που πήρε η Ελλάδα είναι το 51%. Η Σερβία πήρε σημερινό, που θα το πω, η δημοκρατία της Μακεδονίας είναι 38-32, η Βουλγαρία πήρε μόνο τα 10%, η Αλβανία 1,5%, η οποία δεν διεκδικούσε τη Μακεδονία. Οπότε, αυτό το αφήνουμε, τον ένα μύθο, έτσι να πέσει έτσι το χρονοτούλαπο της ιστορίας, λοιπόν, ως μύθος όμως. Λοιπόν, τώρα, ένας δεύτερος διαδεδομένος μύθος. Ότι στη Μακεδονία ζούσαν κυρίως ή μόνο η πλειοψηφία διαχρονικά, ήταν οι Έλληνες, είτε ως Έλληνες Μακεδόνες, είτε ως Βυζαντινοί Μακεδόνες, είτε ως Έλληνες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, από το τέλη του 14ου αιώνα, από τότε κατακτήθηκε η Μακεδονία από τους Οθωμανούς, μέχρι το 1912 που κατελήφθη από τους Έλληνες στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, εκεί πλειοψηφούσαν οι Έλληνες. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Στην περιοχή της Μακεδονίας μετακινήθηκαν πάρα πολλοί πληθυσμοί. Αυτή η μετακίνηση πληθυσμών, η οποία ήταν δηλαδή πιο εντυπωσιακή σε αριθμό και άφησε την παρουσία της, μετά στην εποχή του Μεσαίωνα, είναι η κάθοδος των Σλάβων τον 6ο-7ο αιώνα, που ίσως θα ξέρετε φτάσανε μέχρι την ορεινή Γορτινία και ζούσανε. Και δεν το κάνανε, δεν ήταν σχετική, δεν ήταν κατάκτηση. Οι Βυζαντίνοι, επειδή είχαν για κάποιου λόγου οι περιοχές απογυμνωθεί, τους ήθελαν να τους έχουν εκεί. Για κάποια διάση μετά αυτοί εξελενίστηκαν, ειδικά οι Νότιοι. Αλλά στο βορρά φτιάχτηκαν οι διάφορες βασίλεια και αυτοκρατορίες, οι δύο αυτοκρατορίες των Βουλγάρων. Οι Βούλγαροι εξλαβίστηκαν, του Στέφανο Λουσάν, η Σερβία, η Σερβική Αυτοκρατορία και άλλες. Τώρα, φτάνουμε στο τέλος του 19ου αιώνα, στους τελευταίες, από το 1878 που είναι η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου. Λοιπόν, οι διάφοροι γεωγράφοι, εθνολόγοι, σλαβολόγοι προσπαθούσαν να δούνε ποιοι ζούσαν σε αυτή τη γεωγραφική Μακεδονία, όπως είχαν περίπου συμφωνήσει ότι είναι, με κάποιες μικροδιαφορές. Έφτασαν στο σημείο κάποιοι να βρίσκουν ότι σε αυτή την περιοχή ζούσαν 100 διαφορετικές ομάδες. Κάποιοι έχουν γράψει και 150, δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό. Αυτό που συνέβαινε όμως, σε αυτό που ονομάστηκε από τους Γάλλους σεφ μακεδονική σαλάτα, ήταν ότι κυριαρχούσαν οι εξής πέντε ομάδες. Οι μουσουλμάνοι. Προσέξτε, οι μουσουλμάνοι ήταν τουρκόφωνοι μουσουλμάνοι, αλβανόφωνοι μουσουλμάνοι, υπήρχαν και βλαχόφωνοι μουσουλμάνοι, σλαβόφωνοι μουσουλμάνοι και ελληνόφωνοι μουσουλμάνοι, οι βαλάδες, 200.000 σχεδόν. Έτσι. Μετά, δεύτερη κατηγορία, οι χριστιανοί Σλάβοι, Βούλγαροι, Σέρβοι και άλλοι που δεν είχαν καταλήξει αν είναι Σέρβοι, Βούλγαροι ή κάτι άλλο, και είναι αυτοί που στο τέλος γίνανε Μακεδόνες, Σλαβομακεδόνες όπως λέμε εμείς περισσότερο. Λοιπόν, μετά ήταν οι Έλληνες, οι χριστιανοί Βλάχοι, οι χριστιανοί Αλβανοί. Τώρα, ποιοι ήταν οι πολυπληθέστεροι? Λίγο πάνω από τα 50% ήταν αυτοί που θα τους εκδίωγαν τους περισσότερους, οι μουσουλμάνοι. Δεύτερη ομάδα συνολική είναι οι σλαβόφωνοι και μετά έρχονται οι Έλληνες, οι Βλάχοι και οι Αλβανοί. Όπως έχει γράψει έτσι με έναν τρόπο που μπορεί να ενοχλεί, εμένα όχι πάντως, ο Λιθοξόου, όταν το 1913 το 51,56% της Μακεδονίας περίλθε στην Ελλάδα, οι Έλληνες είχαν στην ουσία απελευθερώσει μια περιοχή στην ευρύτερη μαχαιρινολογία, στην οποία ζούσαν μόνο 10 με 11%
Έλληνες ή Ελληνόφωνοι Έλληνες. Και πού ζούσαν αυτοί? Στη Χαλκιδική. Μόνο εκεί πλειοψηφούσαν οι Έλληνες. Επίσης, όπως τα ξέρετε, ο μεγάλος αριθμός που εγώ τους υπολογίζω 2 στους 3 ή 3 στους 4 σημερινούς Έλληνες Μακεδόνες, ενώ όχι Μακεδόνες εθνοτικά, Έλληνες που είναι ζουν στη Μακεδονία, είναι τα 70-75% είναι απόγονοι των 700.000 προσφύγων. Οι μισοί πρόσφυγες πήγαν δηλαδή στη Μακεδονία, που επίτηδες πήγαν εκεί γιατί υπήρχε πρόβλημα με τη σύνθεση του πληθυσμού. Άρα δηλαδή οι 3 στους 4 σημερινούς κατοίκους της Μακεδονίας, ας το πούμε για να μην το πούμε και σαν καλαμπούρι, δεν είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά είναι απόγονοι των Ιώνων. Λοιπόν, συμπέρασμα, μύθος, δεν χρειάζεται να το πω. Καταλαβαίνετε, δεν ζούσαν μόνο Έλληνες, ζούσαν και πολλοί άλλοι και οι Έλληνες δεν πλειοψηφούσαν. Τώρα, πολύ βασικό το επόμενο. Αυτοαποκαλούμενοι είναι μεγάλη λέξη. Λοιπόν, αυτοαποκαλούμενοι, γι' αυτό δεν πρέπει να μάθω γερμανικά. Οι Τούρκικα, και τα Τούρκικα έχουν πολύ μεγάλες λέξεις. Λοιπόν, αυτοαποκαλούμενοι Μακεδόνες δεν είναι έθνος, είναι η επικρατούσα ελληνική άποψη και ειδικά η άποψη της δεξιάς. Τους κατασκεύασε ο Τίτο αυθαίρετα ως δίθεν έθνος, γιατί το έκανε για να μην του την πάρουν οι Βούλγαροι. Μια και αυτοί τι κάνανε, μιλούσαν μια βουλγαρική διάλεκτο. Τώρα, εδώ δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι Μακεδόνες, ας το πούμε Σλαβακοί Μακεδόνες, είναι όρος που χρησιμοποιείται πολλά χρόνια και στο Υπουργείο Εξωτερικών και από τους Έλληνες για να το διακρίνουν. Ας τους λέω λοιπόν, οι Σλαβομακεδόνες που λένε τον εαυτό τους Μακεδόνα, είναι όντως ένα έθνος πολύ πρόσφατο. Δηλαδή από τα τρία τελευταία έθνη των Βαλκανίων είναι οι Αλβανοί, 1870 με τέλος του 19ου αιώνα, μετά έρχονται οι Σλαβομακεδόνες και μετά οι Βόσνοι Μουσουλμάνοι. Αυτοί στις αρχές του αιώνα αλλά και πιο πριν δεν είχαν καταλήξει που ανήκουν. Ανήκουν στους Σέρβους, γιατί γεωγραφικά ήταν μεταξύ Σερβίας και Βουλγαρίας. Ανήκουν στους Βούλγαρους είναι κάτι το ξεχωριστό. Η γλώσσα τους ήταν πολύ πιο κοντά στη Βουλγαρική και εκεί έγινε ένα μεγάλο λάθος των Βούλγαρων, ενώ πολλοί διανοούμενοι Βούλγαροι έλεγαν «Κοιτάξτε παιδιά, θα φτιάξουμε μια γλώσσα που θα προσπαθήσει να αγκαλιάσει όσο γίνεται και εμάς τους Βούλγαρους και αυτούς που ζουν στη Μακεδονία. Φτιάξτε μια γλώσσα μεικτή που να μπορούν να την καταλάβουν και εκείνοι». Αλλά στο τέλος επεκράτησε, ίσως από έπαρση, δεν ξέρω τι, ότι «Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ήδη βγάλει σοβαρή λογοτεχνία Βουλγάρικη στο ανατολικό βόρειο κομμάτι, θα μείνουμε εκεί». Παίρνοντας αυτό, αποξένωσαν τους μελλοντικούς Μακεδόνες. Το δεύτερο που τους αποξένωσε ήταν ότι η Βουλγαρία σαν Βουλγαρία παρέμενε μια χώρα συντηρητική, μοναρχική και καθόλου ας πούμε δημοκρατική, και οι μελλοντικοί Μακεδόνες που είχαν αρχίσει, που θέλανε να μην ενωθούν με τη Βουλγαρία, δηλαδή δεν είναι όπως η Κρήτη να ενωθούμε, η Κύπρη να ενωθούμε με την Ελλάδα, εδώ λέγανε όχι, θα φτιάξουμε μια ανεξάρτητη Μακεδονία, Ελβετία των Βαλκανίων, που θα συμμετέχουν όλοι ασχέτως έθνους και θρησκείας, και ακόμα και οι Τούρκοι μπορούν να συμμετέσχουν, λέγανε. Και οι άνθρωποι αυτοί, όπως θα αντιλαμβάνεστε, τι ήτανε, αριστεροί φυσικά ήταν. Και αυτοί λοιπόν πρωτοστάτησαν και αυτοί αισθάνθησαν αποξανωμένοι από τους εθνικιστές βασιλικούς και μάλιστα λέγανε όχι στον βουλγάρικο σοβινισμό. Καταφερόντουσαν εναντίον της Βουλγαρίας, η οποία όμως η Βουλγαρία προσπαθούσε να καπελώσει το κίνημά τους. Άρα, ναι μεν, θα μπορούσαν να έχουν εκβουλγαριστεί όλοι, αυτό όμως ιστορικά δεν έγινε. Τώρα, πότε γεννιέται ο εθνικισμός τους? Είναι γεγονός ότι ο εθνικισμός, υπάρχουν συγκεκριμένα ονόματα ανθρώπων. Κάποιοι ήταν και σοβαροί επιστήμονες, κάποιοι ήταν πιο γραφικοί. Μιλάνε και λένε «Είμαι Μακεδόνας, δεν είμαι ούτε Έλληνας», γιατί υπήρχαν και αρκετοί που εξελληνίστηκαν, είτε Βούλγαροι, είτε και Σλαβομακεδόνες, και τους λέγουν μάλιστα αυτούς Γκρεκομάνους. Με τη θέλησή του και αυτά, γιατί είχε μεγάλη έγκλη. Όλα τα σχολεία ήταν στα ελληνικά, δηλαδή δεν μπορούσα να πας σε σχολείο το 1860-1870. Μετά έγιναν τα βουλγάρικα σχολεία και τα σέρβικα στη Σερβία. Όλοι οι άλλοι που ήταν ορθόδοξοι, μόνο σε ελληνικό σχολείο μπορούσαν να πάνε, και το ίδιο κάνανε και πολλοί Αλβανοί και Μουσουλμάνοι, ήταν τα καλύτερα σχολεία εκεί και δεν υπήρχαν και άλλα σχολεία. Δηλαδή
ήταν ένας έμεση μορφή αφομοίωσης, ας πούμε, στο ελληνικό έθνος. Και επίσης το άλλο, το ταξικό, είναι ότι όσοι από αυτούς μάθαιναν ελληνικά, ανεβαίνουν την κοινωνική κλίμακα. Ήταν πολύ πρεστής να είσαι, να ξέρεις ελληνικά, να πας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κλπ. Οπότε, αυτοί που λέγανε όχι, είμαστε Μακεδόνες, δεν θέλουμε να είμαστε ούτε Έλληνες, ούτε Σέρβοι, ούτε Βούλγαροι, γιατί και οι Σέρβοι προσπαθούν να τους πάρουν, μετριώντουσαν στα δάκτυλα στην αρχή του ενός χεριού, μετά στη δεκαετία από το 1905 περίπου μέχρι το 30 στα δάκτυλα των δύο χεριών. Ονομαστικά τόσο βγαίνουν, δεν βγαίνουν περισσότεροι. Μετά γίνονται 30-40, οι οποίοι είναι και ποιητές, είναι και λογοτέχνες, γράφουν σε αυτή τη διαφορετική γλώσσα. Οπότε, και εκεί παίζει και σημαντικό ρόλο η Κομιντέρ, η Κομμουνιστική Διεθνής. Παρεμβαίνει και λέει υπάρχει μακεδονικό έθνος. Στην αρχή λέει μακεδονικός λαός και εννοεί ότι όλοι σας συμμετέχουν. Μετά όμως βγαίνει και λέει, και σε αυτό συμμετέχει και ο Κολαρόφ και ο Δημητρόφ και άλλοι, και γιατί κατά κάποιο τρόπο το αριστερό κίνημα τις λεγόμενες, λέγεται Βεμερό, είναι η ΕΜΕΟ η λεγόμενη, η εσωτερική, η λεγόμενη ενωτική, είναι όλοι οι αριστεροί που υποστηρίζονται από την Κομμουνιστική Διεθνή. Τώρα, άρα αυτή το έθνος φτιάχνεται σιγά σιγά, αργή, στην αρχή δεν έχει, αλλά δεν έχει φτιαχτεί από το τίποτα, δηλαδή δεν είναι από τάμπουλα ράζα. Η μαγιά ήταν πιο πολύ βουλγάρικη με κάποια στοιχεία σέρβικα. Αλλά επέλεξαν ήδη ότι είναι διαφορετικό έθνος, γιατί η μητέρα Βουλγαρία ήταν αρκετά άσπλαχνη. Είχε την τελευταία ευκαιρία να τους πάρει δικούς της, που πεζόταν να θα τους κατάφερνε, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Πήγε, κατέλαβε την περιοχή, το κομμάτι που είχαν οι Σέρβοι, γι' αυτό το είχε πάει στη Σερβία, και εκεί πέρα τους φερόντουσαν με μεγάλη αλαζονία κτλ. Και άλλοι κατέληξαν ότι θα έχουμε, είχαμε τους Σέρβους που μας είχαν κατακτήσει πιο πριν και τώρα θα έχουμε τους Βούλγαρους, και τότε έχασαν αυτή τη μεγάλη ευκαιρία οι Βούλγαροι, την τελευταία τους. Οπότε έρχεται ο Τίτο και βλέπει ένα πράγμα, και ήδη υπάρχουν θεωρητικοί και άλλοι που υποστηρίζουν τη δημιουργία αυτού του έθνους, και έρχεται και δεν είναι κάτι που το φτιάχνει από το τίποτα. Για να είμαστε ειλικρινείς, κάποιοι επέμεναν, και σπουδαίοι άνθρωποι και λογοτέχνες και άλλοι, όχι παιδιά, είμαστε Βούλγαροι. Αυτοί όμως άρχισαν να είναι λιγότεροι. Τέλος πάντων, λιγότεροι ήταν, και στο τέλος μπήκαν και φυλακοί, έτσι, και το φοβερό νησί που είχε ο Τίτο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τώρα, δύο λόγια, οπότε, δεν έγινε αυτή το έθνος, έχω λίγη ώρα ή πρέπει να έχουμε. Να έχουμε, εντάξει. Οπότε, ως έθνος δεν έχει φτιαχτεί από το κενό. Όλα τα έθνη φτιάχνονται με δική τους επιλογή, έχουν τους λογοτέχνες τους, έχουν τους ανθρώπους τους, τις δράσεις, τους ακτιβιστές. Αποφάσισαν στο τέλος ότι δεν μου κάνει ούτε να είμαι Σέρβος, όσοι γίνανε Έλληνες γίνανε, και εμείς θέλουμε να είμαστε Μακεδόνες. Μάλιστα, υπάρχει ένα πολύ ωραίο κομμάτι στο Στρατίβ Μυριδίλη στη Ζωή Εντάφο, το οποίο το αναφέρει ο φίλος Μοντάζος, ο Κωστόπουλος, ο δημοσιογράφος. Το οποίο μετά ο Μυριβίλης ως εθνικιστής που ήταν, το αφαίρεσε. Ακούστε πώς το λέει περίπου. Λέει ότι δεν βλέπει, λέει, εμάς τους περαστικούς Έλληνες, και μας βλέπει με κάποια συμπάθεια, λέει, γιατί μας θεωρεί ότι, τους στρατιώτες προφανώς, ότι είμαστε αυτοί που έχουμε στενή επαφή με τον Πατρίκ. Πατρίκ είναι ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης, που φυσικά επειδή είναι Ορθόδοξοι, αυτοί τον σέβονται. Δεν θέλουν, λέει, τους Σέρβους, γιατί οι Σέρβοι τους λένε ότι είναι νότιοι Σέρβοι, και οι Βούλγαροι τους λένε ότι είναι Βούλγαροι και θέλουν να τους πάνε στρατιώτες, διάφορα τέτοια, και ούτε θέλουν να είναι και Έλληνες, θέλουν να είναι Μακεδόν Ορθοδόξ. Οπότε είχαν Ορθοδοξία και το Μακεδόν, ήδη δηλαδή, και ο Μυριβίλης στις βόλτες που είχαν πριν γράψει, φαντάζομαι, το βιβλίο, το είχε δει αυτό. Τώρα έρχομαι στη γλώσσα. Εδώ λίγα πράγματα, στη γλώσσα. Χοντρικά, όπως σας είπα, είναι βουλγαρικές διάλεκτοι, αλλά κάθε μορφή γλώσσας, μέχρι να γίνει φιλολογική γλώσσα και επίσημη γλώσσα, την επίσημη γλώσσα τη λένε, ποια είναι η διαφορά της διαλέκτου με τη γλώσσα, η μία είναι μιλιέται και η άλλη μιλιέται, αλλά με τα τάγκς, ας πούμε, είναι με απόφαση, με λήψη απόφασης, ας πούμε, πολιτική. Λοιπόν, η φιλολογική γλώσσα επεκράτησε μια γλώσσα που ήταν μακρινή από αυτούς. Οπότε, σιγά σιγά, από το 1903 το πρώτο του θεωρητικό, τον Μισιρκόφ, άρχισαν εκείνοι να γράφουν,
με κυριλική αλφάβητο στη δικιά τους διάλεκτο. Και στο Μεσοπόλεμο είχαμε και πολλά ποίηματα, αξιόλογα μάλιστα, και θεατρικά έργα που μιλιώνησαν σε αυτή τη γλώσσα. Οπότε το δίλημα και των ξένων γλωσσολόγων είναι, τι είναι αυτή, είναι μια διάλεκτος βουλγαρική ή είναι, έχει ας πούμε τα φόντα για να γίνει μια ξεχωριστή γλώσσα. Η κατάληξη όλων, μόλον με μερικές εξαιρέσεις πλην των βούλγαρων γλωσσολόγων και των Ελλήνων γλωσσολόγων, όχι όλων προφανώς, με τους Έλληνες είναι η κατεξοχήν, είναι ο Αγριώτης και ο Μπαμπινιώτης που είναι πολύ εθνικιστής. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν, εκτός από αυτούς που λένε δεν υπάρχει αυτή η γλώσσα και είναι βουλγάρικα, οι σύγχρονοι γλωσσολόγοι έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι όντως έχει φτιάξει μια δική της ξεχωριστή γλώσσα που είναι πολύ πιο κοντά στα βουλγάρικα, αλλά άμα την ακούσεις να μιλάνε, φωνητικά δηλαδή, μοιάζει με σέρβικα. Και υπάρχει μόνο ένας κάπως διαπρεπής γλωσσολόγος, ή μάλλον λίγοι, ο οποίος έχει πει το εξής. Αυτός λοιπόν, κάπου το έχω εδώ το όνομα, δεν έχει σημασία, είναι δύσκολο αυστριακό όνομα, Ότο Κροσνάιερ. Αυτός δηλαδή συμφωνεί με τον Ανδριώτη, τον Μπαμπινιώτη και τους βούλγαρους γλωσσολόγους. Λέει λοιπόν ότι στην πραγματικότητα τα μακεδονικά είναι βουλγάρικα γραμμένα σε σερβική γραφομηχανή. Τώρα που το είπα το γραφομηχανή, για εμάς τους μεγαλύτερους ξέρουμε τι είναι, για τους νεότερους δεν σημαίνει τίποτα η γραφομηχανή. Αν το πεις σε κομπιούτερ, δεν βγαίνει, αν και το κομπιούτερ μπορεί να τα αλλάξεις. Σημασία η γραφομηχανή. Λοιπόν, τώρα, οπότε η μακεδονική γλώσσα αυτή τη στιγμή θεωρείται κατά βάση ότι τα μακεδονικά, ας τα πούμε σλαβομακεδονικά, και τα βουλγάρικα ανήκουν σε μια οικογένεια γλωσσών που είναι πολύ κοντά μεταξύ τους. Σε μια άλλη οικογένεια γλωσσών είναι τα σερβοκροάτικα, ενδεχομένως με τα σλοβένικα. Αυτό σας το λέω γιατί θα ξέρετε πώς είναι εδώ οι ευρωπαϊκές γλώσσες κλπ. Και στα ελληνικά, αν τα πράγματα είχαν έρθει διαφορετικά, μου έχουν πει γλωσσολόγοι ότι αυτή τη στιγμή, αν ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα και αν δεν είχε επέμβει η Ελλάδα τόσο πολύ με τη μεγάλη ιδέα και με όλα αυτά που έγιναν, ανταλλαγή πληθυσμών και όλα αυτά, κανονικά, αν είχαν έρθει αλλιώς τα πράγματα, θα είχαμε τρεις με τέσσερις, στην οικογένεια γλωσσών ελληνικά, θα είχαμε τέσσερις διαφορετικές γλώσσες. Θα είχαμε τα ελληνικά της Ελλάδας, τα ελληνικά της Κύπρου, τα ελληνικά της Καπαδοκίας και τα ελληνικά του Πόντου. Εδώ λοιπόν η διαφορά μεταξύ αυτών των σλαβομακεδονικών και των βουλγάρικων είναι όπως περίπου είναι η διαφορά μεταξύ σουηδικών, νορβηγικών, δανέζικων ή μεταξύ άλλων ουκρανικά, η γλώσσα των Λευκορώσων και Ρώσικα. Κάπως έτσι η διαφορά. Εγώ δεν μπορώ να σας το πω με βεβαιότητα, διαβάζω τι λένε στη βιβλιογραφία. Τώρα είναι η επίλυση. Η επίλυση, ερχόμαστε στην. Καλά, για τη γλώσσα, ότι. Α, όχι, υπάρχει ένα ακόμα. Πρέπει να το πούμε γιατί είναι σημαντικό. Το όνομά μου είναι η ψυχή μου. Αυτό λοιπόν το στείλανε με επιστολή διαπρεπείς άνθρωποι. Αν και μετά από αυτό που είπαν, εγώ δεν τους θεωρώ τόσο διαπρεπείς, αλλά ελπίζω αυτό να κοπεί μετά από εδώ, από την Μαγνητοφόρηση. Λοιπόν, το όνομά μου είναι η ψυχή μας. Ελίτης, Μελίνα, αυτό λέγεται Freudian sleep. Το Freudian sleep είναι όταν κάποιος σου γίνεται αντιπαθής, δεν μπορείς καλά-καλά να πεις το όνομά του, αλλά μπορώ να το πω, είναι η Μελίνα Μερκούρη. Και αυτή λοιπόν έγραψε την επιστολή, το όνομά μου είναι η ψυχή. Το όνομά μου, το Μακεδονία. Προσέξτε όμως. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Στην πραγματικότητα είναι πιο πολύ η ψυχή αυτού του άλλου λαού, γιατί στηρίζονται σε αυτό το όνομα και το ξέρουν επί 75 χρόνια επίσημα από το 1944 που δημιουργήθηκε επίσημα το έθνος τους. Στη δικιά μας περίπτωση, και αυτό μάλιστα το είχα γράψει και σε ένα άρθρο που βγήκε στην Εποχή και στην Αυγή πριν κάνα τρεις εβδομάδες, τέσσερις, για τους Έλληνες είναι ένα από τα κομμάτια της κληρονομιάς τους. Το πιο σημαντικό, το οποίο έχει και πολύ μεγάλη διάδοση και είναι, ας πούμε, η πηγή του ευρωπαϊκού και διεθνούς πολιτισμού σε ένα σημείο παγκόσμιο, είναι η αρχαία Αθήνα και η πόλη και η συμβολή των πόλεων νοτίως του Αλιάκμωνα και του Ολύμπου. Οπότε αυτό πιστεύω ότι είναι και το πιο δύσκολο, ότι το όνομα, εκείνοι μπορούν να επιμείνουν λίγο περισσότερο στο όνομα, γιατί πραγματικά για αυτούς είναι η ψυχή τους και για αυτούς είναι εξευτελιστικό να μην γίνει αποδεκτό, οπότε για αυτούς είναι πάρα πολύ μεγάλη θυσία η σύνθετη ονομασία και αν το καταφέρουμε και δείξουμε και εμείς υποχρεωτικότητα,
Πρώτα απ' όλα αυτό που πρέπει να κάνουμε, γιατί έχουμε τώρα στην επίλυση, είναι η σύνθετη αυτή η ονομασία που είναι η ιδανικότερη λύση για την ελληνική κυρίως πλευρά, όχι για εκείνους. Θα πρέπει βέβαια να έχει εννοείται το όνομα Μακεδονία και να τους πούμε εκείνους ποιο προτιμάνε. Θέλουν βόρεια, θέλουν νέα που δεν το θέλουν από ό,τι φέρουνε, θέλουν άνω Μακεδονία, κάτι τέτοιο. Οπότε το μπαλάκι, η επιλογή πρέπει να είναι δικιά τους. Ωστόσο, αυτή είναι η μία επιλογή, η σύνθετη ονομασία. Εγώ θα έβλεπα και μια δεύτερη επιλογή, η οποία φυσικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αποδεκτό στην Ελλάδα, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό από ανθρώπους που δεν είναι εθνικιστές και έχουν αριστερή στη συνείδηση, που όμως δεν μπολιάζεται με τον εθνικισμό, είναι ξεκάθαρη παλαιό τύπου αριστερή που δεν είναι εθνικιστές, γιατί από τη στιγμή που ένας αριστερός γίνεται εθνικιστής, νομίζω πάει να είναι αριστερός κατά με. Εγώ είμαι soft αριστερός, by the way, αλλά είμαι αντιεθνικιστής. Λοιπόν, τώρα, τι είναι, να δεχθούμε τον όρο Μακεδονία και Μακεδόνες ως έχει, και ή ενδεχομένως στα σλαβομακεδονικά Μακεδόνιτσα, αλλά να είναι ξεκάθαρο από εκείνους ότι αυτό είναι ένα όνομα το οποίο προέκυψε από τη γεωγραφία, προέκυψε από την ιστορία και σε καμία περίπτωση δεν απειλούν την Ελλάδα αλυτρωτισμός και δεν σφετερίζονται σε καμία περίπτωση την αρχαία Μακεδονία. Άλλωστε ήδη οι σοβαροί τους ιστορικοί, δεν λέμε τώρα αυτά που είναι τα τελευταία χρόνια με τον Κρουεύσκη, έχουν πει ξεκάθαρα, εμείς είμαστε απόγονοι των Σλάβων, το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε σχέση με την αρχαία Μακεδονία είναι ότι οι δικοί μας όταν ήρθαν εκεί, λέει μάλιστα ένας που μάλιστα λέγεται Μακεδόνσκι, το 1870, λέει, όταν ήρθαμε εκεί, λέει, λέει, δεν υπήρχε κανένας άνθρωπος εκεί, δεν υπήρχαν οι απόγονοι των αρχαίων Μακεδόνων, των Ρωμαίων, των Ιλλήριων, των Θρακών. Αποκλείεται. Ή εκτός, λέει, αν αυτός ο λαός είχε αμαρτήσει τόσο πολύ, ώστε λέει, ήρθε λέει, η γη και τους κατάπια. Λέει ο Μακεδόνης. Το οποίο είναι μια φρασούλα την οποία την επαναλαμβάνω όλοι οι Μακεδόνες ιστορικοί σήμερα. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει, βέβαια, το σκέτο Μακεδονία. Αν και κανονικά, προσωπικά θα ευχόμουν να γίνει για να πληρώσει οι Έλληνες για αυτό που κάναν από το 1991 μέχρι το 1956 με τις Ήβρεις, Γυφτοσκοπιανή, Κρατίδιο, Μόρφωμα και όλες αυτές τις σκηνεότητες. Αυτά από μένα, ευχαριστώ.